Απόψε στα νέα του Αντένα στις 8.30. Ο Αντένα στην καρδιά των μεγάλων γεγονότων. Οι απεσταλμένοι μας στη Λισαβόνα Κωστής Βέρος και Νίκος Μεγρέλης σε ζωντανή σύνδεση με την Αθήνα μεταδίδουν πληροφορίες και λεπτομέρειες για τις συζητήσεις των 12 σχετικά με την ονομασία των Σκοπίων και την κρίση στη Γιουγκοσλαβία. Θα γίνει επέμβαση στο Σεράγεβο. Στα Σκόπια, ο Νικόλας Βαφιάδης ανακρίνει τον Ντένκο Μάλεσκι, υπουργό των Εξωτερικών. Τι λέει ο κ. Μάλεσκι για την αναγνώριση του κράτους του, γιατί κατηγορεί την Ελλάδα θα αποδεχθεί τελικά τη διπλή ονομασία. Γιατί ο Ανδρέας Ανδριανόπουλος έστειλε επιστολή στον Πρωθυπουργό, πώς εξελίχθηκε σήμερα ο καυγάς του με τον Μιλτιάδη Εύερ, τι θα γίνει με τις τιμές των καυσίμων. Είμαι η Μαρία Παπαπαναγιώτου. Απόψε στα νέα του Αντένα στις 8.30 μάθετε για τα οργανωμένα κυκλώματα που στέλνουν χιλιάδες παιδιά για εγχείρηση καρδιάς στο εξωτερικό με αμφίβολο αποτέλεσμα. Αύριο, στις εισαγωγικές εξετάσεις, ήταν εύκολα ή δύσκολα σήμερα τα θέματα, τι λέει ο Υπουργός Παιδείας Γιώργος Σουφλιάς για το μάθημα της κοινωνιολογίας. Συγκλονιστική μαρτυρία. Μια γυναίκα εξομολογείται μπροστά στην κάμερα. Πώς άρχισα να παίρνω ναρκωτικά. Και βρέθηκε το φάρμακο για το AIDS. Τι λένε οι γιατροί του Πανεπιστημίου του Yale. Αυτά και άλλα πολλά στα νέα του Αντένα στις 8.30. Κρίσιμη νύχτα για τη Μακεδονία μας στην Σύνοδο Κορυφής της Λισαβόνας. Τελεί υποπαρέτηση ο Υπουργός Ανδρέας Ανδριανόπουλος για το θέμα Εύερτ Καύσιμα. Ο Ανδρέας Παπανδρέου στη Θεσσαλονίκη παγκόσμια ικανοποίηση για το φάρμακο που φρενάρει το AIDS. Αμέσως τώρα αρχίζουν τα νέα του Αντένα. Και τώρα τα νέα του Αντένα. Με τον Τέρενς Κουίκ και την Ανάδουκα. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ο Αντένα για μια ακόμη φορά μέσα στη μάχη για τα δίκαια της Μακεδονίας μας. Παρακολουθεί αυτό το κρίσιμο 48ωρο με τρεις απεσταλμένους και ζωντανές δορυφορικές συνδέσεις. Νίκος Μεγκρέλης και Κωστής Βέρος βρίσκονται στη Λισαβόνα για τη Σύνοδο Κορυφής και Νικόλας Βαφιάδης στα Σκόπια, έχοντας εξασφαλίσει και πολύ ενδιαφέρουσες δηλώσεις. Μαλέσκι. Σήμερα η Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών, καταγγελίες για κυκλώματα στις εγχειρήσεις παιδικών καρδιών και για ασημαδημένες τράπουλες στο καζίνο της Πάρνηδας. Οι Γάλλοι αγρότες απέκλεισαν τη Euro Disney, σύστημα Braille στα κομπιούτερ για τους τυφλούς. Ο άσος του βόλεϊ Νίκος Καζάζης από τον Ολυμπιακό στον Παναθηναϊκό. Να συνδεθούμε τώρα με τη Λισαβόνα, όπου εκεί βρίσκονται οι απεσταλμένοι μας Κωστής Βέρος και Νίκος Μεγκρέλης για να μας δώσουν τις τελευταίες λεπτομέρειες από την κρίσιμη για τη χώρα μας λόγω του θέματος των Σκοπίων συνάντηση κορυφής της κοινότητας. Κωστή, καλησπέρα από την Αθήνα. Καλησπέρα και από σένα από την Λισαβόνα, την γραφική Λισαβόνα. Καλησπέρα στην Αθήνα, Τέρενς. Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι. Από στιγμή σε στιγμή, οι 12 ηγέτες θα βάλουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων στο Γιουγκοσλαβικό. Και όπως προκύπτει από τις μέχρι τώρα πληροφορίες, αλλά και από τις δηλώσεις που έχουν γίνει, το βασικό δίλημα στο οποίο θα κληθούν να απαντήσουν είναι.